Κότσε, συγχαρητήρια. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά το πήρατε στο τέλος. Θα σου μιλάγα και λίγα τώρα, αλλά συγγνώμη για τη φωνή, αλλά είμαι λίγο... Κάνα παιχνίδι σε μεγάλη σειρά, ανεξάρτητα με τον παίζει, δεν είναι εύκολο. Όσο μάλλον να παίζει με την πιο σκληρή ομάδα για μένα στο πρωτάθλημα. Τι δεν έχει μαζί με εμάς. Νομίζω είμαστε μαζί, συναγωνιζόμαστε. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, όπως είναι όλα τα παιχνίδια που έχουν παίξει μεταξύ μας τουλάχιστον εδώ πέρα. Αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Μια ομάδα που είναι σούπερ προπονημένη, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, πολύ καλούς παίχτες, πολύ μεγάλο σεβασμό. Αλλά νομίζω σήμερα αξίζουν τεράστια συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Καταφέραμε και στη διάρκεια του παιχνιδιού χάσαμε το Σαβάρ με διάστημα δεν μπορούσε να παίξει. Και εκεί φάνηκε η εμπειρία που έχουμε σαν ομάδα. Βγήκαν παιδιά μπροστά, ο Νίκος, ο Σάιμον, ο Φίλιππος, ο Πάσα. Όλα τα παιδιά που μπήκαν μέσα δώσανε το 100% από αυτό που μπορούσαν. Καταφέραμε και γυρίσαμε ένα παιχνίδι 17 πόντων νομίζω που χάναμε. Παίρνοντας πάρα πολύ καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, χτυπώντας τις αδυναμίες της ανόρθωσης όπως έπρεπε, νομίζω ότι είμαστε σήμερα 100% στο πλάνο μας. Με κάποια λαθάκια που είναι λογικό να γίνονται στη διάρκεια 40 λεπτών. Και νομίζω ότι το επιμέρους σκορ που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο 40-15 ήταν αυτό που μας έδωσε και την νίκη. Δεν είναι το σκορ τόσο πολύ, όσο το πόσο επιθετικοί και aggressive ήμασταν στην άμυνά μας. Στο πρώτο ημίχρονο δεχτήκατε αρκετά τρίποντα. Σας ανησύγησε αυτό το γεγονός? Ξαναλέω και πάλι, η ανόρθωση έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Τα σουτ που βάλανε ήταν όλα υποπίεση, ήταν όλα στην άμυνα, αν ξέρεις ένα-δύο σουτ. Δεν μπορείς να τα μαρκάρεις όλα. Πολύ καλοί παίχτες, πολύ καλοί σουτέρ. Ίσως να ήταν λίγο extreme το 7-12 για πρώτο μήχρονο για εκτός έδρας παιχνίδι. Όμως, ξαναλέω και πάλι, δεν χάσαμε το μυαλό μας, δεν χάσαμε την ψυχραιμία μας και σιγά-σιγά στη διάρκεια του παιχνιδιού καταφέραμε και επιστρέψαμε βασικά στο aggressive που θέλουμε στην άμυνα. Και από εκεί και πέρα, όσο πιο επιθετικοί είμαστε στην άμυνα, είμαστε και πιο ήρεμοι στην επίθεση. Τα πάντα ξεκινάνε από την άμυνα για εμένα τουλάχιστον. Και στην επίθεση μετά έχουμε τα παιδιά, έχουν το ταλέντο να βρουν τις λύσεις, να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είμαι από αυτούς τους προπονητές που σαφώς υπάρχει το πλάνο. Το ταλέντο όμως των παιδιών είναι αυτό που καθορίζει το παιχνίδι πάντα. Και σήμερα νομίζω ότι δείξαμε ότι πραγματικά ξέσαμε την νίκη. Η σειρά πήγε στο 2-0. Θέλετε ακόμα μία νίκη για να προκριθείτε στον τελικό. Πώς βλέπετε τη σειρά από εδώ και πέρα? Μιλάς με κάποιον ο οποίος έχει ζήσει στο πετσί του 2-0-3-2 νίκη, 2-0-3-2 ήττα. Ξαναλέω και πάλι, παίζουμε μετά από μία εβδομάδα. Έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να δούμε πώς θα είναι ο Σαβάρ, κατά πόσο θα είναι έτοιμος και πόσο έτοιμος θα είναι για να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Πάμε πάντα να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Το ότι είμαστε 2-0 δεν λέει απολύτως τίποτα. Αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, αν δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε δυνατά, θα μας καταστρέψουν. Οπότε μόνο αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε και τίποτα άλλο.